σπέβδουν στα φαρμακεία για να λάβουν με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή τα φάρμακά τους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, και όμως φεύγουν είτε έχοντας ξοδέψει όσα χρήματα είχαν, ή ακόμη και χωρίς φάρμακα, γιατί δεν είχαν να τα πληρώσουν. Ο λόγος για τους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ, που έπαψαν να το λαμβάνουν πλέον, και ενώ ως αντιστάθμισμα έλαβαν με τη διαβεβαίωση του Υπουργού τη μειωμένη ή και μηδενική συμμετοχή τους στα φάρμακα, αυτό δεν αποτυπώθηκε ποτέ μέσα στο σύστημα της συνταγογράφησης και η συμμετοχή τους πληρώνεται κανονικά σαν όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Ο κύριος Υπουργός βγήκε στην τηλεόραση και εξήγηλε ότι θα επαναφέρει το μέτρο για μειωμένη συμμετοχή στους δικαιούχους, πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η εφαρμογή της μειωμένης συμμετοχής στα συστήματα εκτέλεσης συνταγών δεν έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έρθει κάποιος σήμερα και εκτελέσει τη συνταγή του, θα πάρει το φάρμακό του με την κανονική συμμετοχή που παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς. Όπως είπε στην κάμερα της Κρήτη TV ο κύριος Μπούτσουκας, δικαιούχος του ΕΚΑΣ, η δέσμευση του Υπουργού θα έπρεπε, εφόσον ανακοινώθηκε, να μπορέσει να τηρηθεί. Άνθρωποι όπως τον ίδιο, που είδαν το ΕΚΑΣ να κόβεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αδυνατούν να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, με τα φάρμακα ως ασθενείς οι περισσότεροι να αποτελούν πλέον ένα μόνιμο άγχος για όλους τους. Ο κύριος Υπουργός βγήκε και είπε ότι όσοι άνθρωποι έχουν ΕΚΑΣ, βλέπετε τη συνταγή, γράφει ΕΚΑΣ απάνω, τα φάρμακά τους δεν θα έχουν συμμετοχή. Έρχομαι λοιπόν εδώ στο φαρμακείο, βλέπετε το φαρμακείο, και μου λέει ο φαρμακοποιός ότι αυτό δεν ισχύει. Και το έχει δηλώσει 5 φορές ο κύριος Υπουργός. Τι θα μας πούνε τελικά τι ισχύει, για να ξέρουμε κι εμείς. Ο φαρμακοποιός δεν έχει καμία παρέμβαση στη συνταγή. Η συνταγή έρχεται στο φαρμακοποιό, είναι ηλεκτρονική. Ό,τι έχει επιλέξει το σύστημα βάσει πρωτοκόλλου, βγάζει τη συμμετοχή. Καταλαβαίνετε ότι ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να θέλει, και να θέλει ο ασθενής και να θέλει ο φαρμακοποιός, δεν μπορεί να την πειράξει. Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί τονίζουν ότι μέσα στα φαρμακεία τους καταγράφονται σκηνές έντασης καθημερινά με φόντο τη συμμετοχή όσων λάμβαναν το ΕΚΑΣ, αφού όσοι πληροφορήθηκαν για τις δηλώσεις του Υπουργού και σπέβδουν τις τελευταίες ημέρες στα φαρμακεία για να πάρουν τα φάρμακά τους δωρεάν ή με μειωμένη συμμετοχή, όταν συνειδητοποιούν πως οι φαρμακοποιοί τους ζητούν όλο το ποσό της συμμετοχής, προκαλούν μέχρι και φασαρίες, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί τέχνασμα των φαρμακοποιών για να κερδίσουν περισσότερα, την ώρα που οι φαρμακοποιοί εξηγούν προς κάθε κατεύθυνση ότι οι ίδιοι δεν έχουν πρόσβαση στη συνταγογράφηση. Και τα ποσά της συμμετοχής, ανάλογα με την ασφάλιση και το φορέα του κάθε ασθενή, βγαίνουν απευθείας από το ίδιο το πρόγραμμα. Αυτή τη συμμετοχή την καθορίζει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΗ, και για να είναι εφαρμόσιμη πρέπει να υπάρχει μέσα στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΕΔΙΚΑ. Όταν λοιπόν ο Υπουργός εξαγγέλει κάτι και αυτό δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των φαρμακοποιών και των ασθενών. Δημιουργούνται παρεξηγήσεις, προστριβές καθημερινές στα φαρμακεία.